Ελάτε, κύριε Ιωάννου, εσείς τι έχετε εισπράξει από τη χθεσινή συζήτηση? Κύριε Κυριάκο, για μία ακόμη φορά, πονηρά κατά τη δική μου άποψη, μετατοπίστηκε η συζήτηση στις θεωρίες περί ελευθερίας της έκφρασης και της τέχνης. Κανείς δεν αρνείται αυτές τις ελευθερίες. Τις αναγνωρίζουμε όλοι. Το πρόβλημα όμως, οι έρευνες και η δίωξη που έγινε από το Υπουργείο Παιδείας προς τον Διευθυντή του Σχολείου ήταν για παραβίαση των πειθαρχικών κανονισμών που διέπουν τα δημόσια σχολεία. Γι' αυτόν τον λόγο διώχθηκε ο κύριος Γαβρίλ και όχι γιατί ζωγράφισε κάποιο έργο. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι πολύ κακός το Υπουργικό Συμβούλιο από τη στιγμή που παραδέχεται ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως παραβίαση των πειθαρχικών κανονισμών του Υπουργείου Παιδείας, απέσυρε την εν λόγω δίωξη υπό το φως, λέει, των αντιδράσεων από κόμματα και οργανωμένα σύνολα. Και ακριβώς είναι η εικόνα την οποία και το μήνυμα το οποίο δίνουμε στους πολίτες. Να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, να παραβιάζει τους κανονισμούς, να παραβιάζει τους νόμους και αν κάποιοι φωνάξουν υπέρ του δυνατά, τότε θα αποσύρουμε τη δίωξη εναντίον του. Αυτά συμβαίνουν σε άναχα κράτη και όχι σε μια ευνομούμενη πολιτεία η οποία είναι η Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα. Άρα εσείς τι ζητάτε να γίνει τώρα? Εμάς η δική μας απόψη, όπως την είχαμε εκφράσει από την πρώτη στιγμή, είναι να ελεγχθεί εάν ο συγκεκριμένος διευθυντής, ο οποίος κατέχει τη θέση του διευθυντή, του καθηγητή, του δημόσιου υπαλλήλου, όπως πείτε το, 24 ώρες το 24ωρο και όχι μόνο τις ώρες που βρίσκεται στο σχολείο. Θα έπρεπε λοιπόν να ελεγχθεί εάν έχει παραβιάσει είτε τους πειθαρχικούς κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας είτε τον ποινικό κώδικα, που κατά τη δική μας εκτίμηση το έχει πράξει, και να διωχθεί ανάλογα εάν αν ισχύει αυτό. Και επειδή κάποιοι αναρωτιούνται τι μετώ έχουν τα σχέδιά του, θα τα πάρουμε ένα-ένα. Πώς αισθάνονται οι μαθήτριες του συγκεκριμένου διευθυντή όταν βλέπουν ότι ο διευθυντής τους ζωγράφισε ένα γυναικείο κεφάλι να σέρνεται από ένα λουρί στο σχήμα ζώου? Πώς αισθάνονται οι μαθητές του συγκεκριμένου διευθυντή όταν το πρωί μαθαίνουν για τα βαθιά θρησκευτικά αισθήματα του λαού μας, όταν διαπαιδαγωγούνται από τις οικογένειές τους ότι στην Κύπρο η πλειοψηφία των πολιτών, η συντριπτική πλειοψηφία, είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά το απόγευμα βλέπουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον διευθυντή τους να δημοσιοποιεί πίνακες όπου ζώα ουρούν τόσο στον προκαθήμενο της Εκκλησίας και παρουσιάζει τον Χριστό ως ποδοσφαιρόφιλο και ως μοτοσυκλετιστή. Ρε Κυριακού, η Ρεάτ Θαλίνου, μπαίνοντας στη Βουλή, έμαθε προφανώς ένα ποίημα για το ΕΛΑΜ και το αναφέρει σε κάθε της τηλεοπτική παρουσία και δημόσια εμφάνιση. Προφανώς όμως, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι εντελώς εκτός θέματος. Δεν θίξαμε σε καμία περίπτωση το αναφέρετο δικαίωμα όλων των ανθρώπων για την ελευθερία της έκφρασης ή της τέχνης. Αναφέραμε ότι σύμφωνα με παραδοχή του ίδιου του Υπουργικού Συμβουλίου, ο συγκεκριμένος καθηγητής έχει παραβιάσει τους πειθαρχικούς κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας και στη βάση αυτών ελεγχόταν. Η απόσυρση της δίωξης δεν έγινε γιατί δεν βρέθηκαν στοιχεία. Η απόσυρση της δίωξης έγινε γιατί η κυρία Ταλίδου, το ΑΚΕΛ και διάφοροι άλλοι φώναξαν πάρα πολύ δυνατά και οδήγησαν το Υπουργικό Συμβούλιο σε αυτή την απόφαση. Και μιας και μιλάτε για τα σχολεία και την ελευθερία έκφρασης από τους καθηγητές, θα σας ρωτήσω κάτι. Εάν ένας καθηγητής εκφραζόταν εκτός του σχολικού χρόνου υπέρ του Χίτλερ, υπέρ του Στάλιν ή οποιοδήποτε άλλου σφαγέα της παγκόσμιας ιστορίας, πώς θα αντιδρούσαμε? Δεν θα ζητούσαμε την απομπή του? Εάν ένας καθηγητής... Υπάρχει νόμος και κύριε Ιωάννου, και μην παίζετε λογοπαιγνία. Υπάρχει λόγος. Υπάρχει νόμος για αυτά τα πράγματα. Σκάλα, Ελένη, υπάρχει νομολογία, κύριε Ιωάννου, και μην παίζετε παιχνίδια. Ήταν εντάξει, η δίωξη εκείνη ήταν μια χαρά, εκεί δεν περιορίζονταν το... Είναι ένα σου ένα μου δηλαδή που το παίρνετε εσείς, για να καταλάβω και εγώ περί τίνος πρόκειται. Όταν είναι κάποιος που, για τον οποίο εσείς συμφωνάτε, θα είναι καλά να λέει, να δέρνει, να κάνει παρελάσεις με βήμα ναζιστικό μέσα στα σχολεία, αλλά όταν είναι κάτι που σας ενοχλά, θα πρέπει να διώκεται και να απολύεται. Σε ποια θα μας βρείτε απέναντί σας. Σε τέρμα. Ποια από αυτά που ανέφερα πιστεύετε ότι συμφωνώ?
Εσείς να μου πείτε, να σας πω εγώ. Είναι γνωστή η ιδεολογία σας, κύριε Ιωάννου, δεν θα την κρίνω εγώ. Ένα λεπτό για να ολοκληρώσουμε, λοιπόν. Την κρίνουν οι πολίτες την ιδεολογία μας και γι' αυτό το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο σε κάθε εκλογική διαδικασία ανεβαίνει σε αντίθεση με τους οικολόγους. Στο Ελλάδα, κύριε Ιωάννου, απαντήστε και κλείνουμε. Κύριε Κυριάκο, επιμένω σε αυτό που είπα από την αρχή. Η κυρία Καλίδου έχει μάθει ένα ποίημα για το ΕΛΑΜ και το αναφέρει συνέχεια. Μάθα το καλά. Το μάθατε πάρα πολύ καλά. Ναι. Δεν αναφέραμε πουθενά ότι είμαστε ενάντια στην ελευθερία της ή της τέχνης. Είπαμε ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής παραβίασε τους πειθαρχικούς κανονισμούς. Δεν είναι νομικοί που θα ελέγξουν αν παραβίασε τους πειθαρχικούς κανονισμούς. Να μας το αποδείξουν ότι τους παραβίασε. Από εκεί και πέρα, κρατώ αυτό το οποίο ανέφερε η κυρία Λωτίδου. Ξεπέρασε τα όρια στα οποία υπόκειται η άσκηση ελευθερίας της έκφρασης με βάση τον νόμο και προσέβαλε τα δικαιώματα τρίτων. Μάλλον στην ίδια κατηγορία εντάσσει και την κυρία Λωτίδου η κυρία Καλίδου, γι' αυτό αναφέρεται έτσι. Για μας να υπερασπίζεστε τις θέσεις σας χωρίς να επικαλείστε άλλους και να μου βάλετε λόγια στο στόμα μου που δεν τα είπα. Κύριε Ιωάννου, αλλού τα λογοπαίγνια σας είπα. Κανένα λογοπαίγνιο, κυρία Καλίδου. Μην περιορίζετε την ελευθερία έκφρασης μου. Όχι, θα σας την περιορίσω καθόλου. Αντίθετα, θα πολεμήσω για να μπορείτε να λέτε αυτό που θέλετε, όπως θα πολεμήσω όμως και για όλους τους συμπατριώτες μου να λένε αυτό που θέλετε και όχι αυτό που θέλει το ΕΛΑΜ. Να λένε αυτό που θέλουν. Το έχουμε αποδείξει στα 6 χρόνια παρουσίας μας στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ για τους δύο.